Αύριο στο Δημοτικό μας Συμβούλιο έχουμε και ένα θέμα που λέει για αθλητικές εγκαταστάσεις στον κάμπο της Χίου. Αφορά βέβαια το έργο του Εφήβου, να σας ενημερώσω, το οποίο μας παιδεύει περίπου εδώ και 10 μήνες αυτή η ιστορία, γιατί ξέρετε υπάρχουν κάποιες νομοθεσίες βάσει των οποίων δεν μπορείς να προχωρήσεις. Με ποια έννοια? Το κράτος μας λέει ότι παραπάνω από 12 χρόνια δεν μπορείς να κάνεις συμφωνητικό μίσθωσης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μίσθωση από τον Δήμο με τον Έφηβο, η οποία είναι από το 18 μέχρι το 2030. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 21-22. Μας λέει η υπουργική απόφαση ότι πρέπει να έχουμε, για να μπορέσουμε να εντάξουμε ένα τέτοιο έργο με αθλητικές εγκαταστάσεις, πρέπει να έχουμε το λιγότερο 15 χρόνια χρήση του οικοπαίδου στο οποίο πρέπει να γίνουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε παράταση της μίσθωσης αυτή τη στιγμή, και καταλήξαμε μετά από πολλές διαβουλεύσεις που κάναμε και με την νομική μας υπηρεσία, καταλήξαμε στο τελικό στάδιο, γι' αυτό το φέρνουμε και στο Συμβούλιο, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εφήβου, ότι θα μας κάνει και παραχώρηση χρήσης για άλλα 5 χρόνια μετά από το 30, για να μπορούμε να καλύψουμε το χρονικό διάστημα που μας ζητά ο νόμος, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε και να εντάξουμε το έργο. Αυτή είναι η κατάσταση, αλλά μέχρι να φτάσουμε μέχρι εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι ο Έφηβος, και σωστά είχαμε πει ότι θα μας κάνει με την μορφή του χρυσιδανίου και αναμορφώσαμε, κάναμε καινούργια σύμβαση πλέον, όχι με το νομικό πρόσωπο αλλά με τον Δήμο, ο Έφηβος, και αναμορφώσαμε και το ενίκιο και αυτά, αλλά στα πλαίσια τα οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή, λέει μέχρι το 30. Λέμε, εμείς χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνια, βρήκαμε τέλος πάντων μία λύση. Και γι' αυτό το φέρνουμε αύριο, ώστε να μπορέσουμε πλέον να προχωρήσουμε στην δημοπράσινη της μελέτης και να ξέρετε ότι η χρηματοδότηση υφίσταται και να προχωρήσουμε το έργο. Οπότε, μόλις γίνει αυτό, μπορεί να δημοπρατηθεί μελέτη για τον Έφηβο? Μόλις το περάσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα κάνουμε εννοείται τις προγραμματικές συμβάσεις και ό,τι χρειάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εφήβου και ο Δήμος, και μετά προχωρούμε πλέον στη δημοπράτηση της μελέτης, στην οποία υπάρχουν και τα χρήματα.